Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Όπως πάντα, μετά από κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, σκοπό έχουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για τις αποφάσεις και τη συζήτηση που έγινε στην προηγούμενη συνεδρία, χθες το βράδυ δηλαδή, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν, πρέπει να αναφέρω την παρέτηση που υπέβαλε ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο αξιότιμος συμπολίτης μας ο και φίλος Κώστας Γιώτης, την παρέτησή του τόσο από επικεφαλής της παράταξης πόλη μπροστά, όσο και από Δημοτικό Σύμβουλος. Και βέβαια όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος τον ευχαριστήσαμε για αυτή την παρουσία του τις δύο τετραετίες που είμαστε σχεδόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και για την πολύ αξιόλογη συμπεριφορά του και προσφορά του στα δημοτικά δρόμενα. Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα έλεγε αυτό που πίστευε χωρίς να έχει οποιοδήποτε πολιτικό κόστος και πολλές από τις προτάσεις του έγιναν δεκτές. Από πλευράς μου τον ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Το έχω κάνει και πριν παραιτηθεί όταν ήταν ενεργός επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης. Από εκεί και πέρα ήταν προσωπικό του θέμα, για προσωπικούς λόγους όπως ανέφερε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Και τον βέβαια τον αντικαθιστά η πρώτη επιλαχούσα που είναι η κυρία αξιότιμη συμπολίτησα, η κυρία Νότα Μπαϊλάκη. Πάμε στα θέματα που συζητήθηκαν. Το βασικό θέμα στην χθεσινή ημερήσια διάταξη ήταν η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάνω στην διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου, των πέντε νομών δηλαδή, με ΣΔΙΤ. Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα σας πω εν κατακλείδη την απόφαση, μετά από πολύωρη συζήτηση και με παρουσία κατοίκων και φορέων, γνωμοδότησε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο σύνολό της, είτε για τον τρόπο δηλαδή επεξεργασίας που είναι κομποστοποίηση, είτε για τους χώρους των εργοστασίων, είτε για τις θέσεις των σταθμών μεταφόρτωσης. Αυτό που αφορούσε ιδιαίτερα το Δήμο Κορινθίων ήταν ο σταθμός μεταφόρτωσης των απορριμμάτων στην θέση Σπαθοβούνη, όπως αναφέρεται. Σπαθοβούνη ακριβώς δεν είναι, κυρίως Μαψό, δεν είναι Σπαθοβούνη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εγκρίναμε τη μελέτη, την γνωμοδοτήσαμε θετικά στο σύνολό της, όπως ακριβώς προβλέπεται, για να μην δημιουργήσουμε και κανένα κόλλημα και αρχίσει η εταιρεία, η προσωρινή ανάδοχος και δημιουργεί προβλήματα ότι δεν θέλουμε την συγκεκριμένη διαχείριση. Γνωμοδοτήσαμε θετικά στο σύνολο της μελέτης με μία συμπληρωματική πρόταση, ο σταθμός μεταφόρτωσης στην θέση, όπως αναφέρεται, Σπαθοβούνη που σας προανέφερα, να μην είναι εκεί, αλλά να είναι πλησίον της πόλης της Κορίνθου για λόγους καθαρά κόστους, οικονομίας κόστους, χρόνου και χρήματος. Φανταστείτε δηλαδή τα απορριμματοφόρα, γύρω στα 10-15 απορριμματοφόρα καθημερινά ανάλογα με την περίοδο να πηγαίνουν στην προτινόμενη θέση, είναι περίπου 18 χιλιόμετρα από την πόλη της Κορίνθου και άλλα 18 να γυρίζουν 36. Εμείς δεν θέλουμε τόσο μεγάλη απόσταση, η απόσταση θέλουμε να είναι μικρότερη, 3 με 5 χιλιόμετρα από την πόλη, γιατί έτσι θα έχουμε, καταλαβαίνετε, όφελος σε χιλιόμετρα, σε πετρέλαιο, σε εργατοώρες, σε όλο αυτό το σύστημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει δεκτή η πρόταση από την ανάδοχο εταιρεία και από την περιφέρεια και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Στην απόφαση αυτή συμφώνησε η πλειοψηφούσα παράταξη και η μείζωνα μειοψηφία και μειοψήφισε η κίνηση πολιτών και η λαϊκή συσπήρωση, η κυρία Τσαρμπού, για το σύνολο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όχι μόνο για τη θέση του σταθμού, διαφώνησαν στο σύνολο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βασικό επιχείρημα ότι δεν θέλουν η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται από ιδιώτη. Αυτή ήταν η πρότασή τους και αυτό ψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν έχει η απόφαση και δίνεται το πράσινο φως στο Υπουργείο για να εγκρίνει τελικά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα δεύτερο θέμα που απασχόλησε το Συμβούλιο ήταν η επικαιροποίηση της 391 απόφασης του 2012 με την οποία σχεδόν ομόφωνα είχαμε ζητήσει την παραχώρηση του χώρου του πεδίου βολής, όλης της έκτασης του χώρου του πεδίου βολής και του χώρου του έκτου συντάγματος πεζικού, για αξιοποίηση σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου. Με αφορμή την παραχώρηση του χώρου της έκτασης του πεδίου βολής, αλλά έχω την εντύπωση και του έκτου συντάγματος πεζικού στο ΤΑΙΠΕΔ,
άσχετα αν σήμερα λειτουργεί ως κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών, και την ανακοίνωση που έχει βγάλει το ΤΑΙΠΕΔ για πώληση του χώρου του πεδίου βολής, με πρόταση του Θωμά του Αθανασάκου. Σκοπό είχαμε να το φέρουμε σε τακτική συνεδρία πιο ολοκληρωμένο. Εν πάση περιπτώσει, χθες αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα με μειοψηφία της Λαϊκής Συσπήρωσης της κυρίας Τσάρμπου. Όλοι οι υπόλοιποι σύμβουλοι συμφωνήσαμε να επικαιροποιήσουμε αυτή την απόφαση και να επανυποβάλουμε το αίτημα στην κυβέρνηση, ο χώρος αυτός του πεδίου βολής αλλά και του έκτου συντάγματος πεζικού να παραδοθεί στο Δήμο Κορινθίου για αξιοποίηση είτε για το οικολογικό, εκπαιδευτικό και ενεργειακό πάρκο όπως είχαμε ζητήσει, είτε για αθλητικές δράσεις, είτε για δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, είτε όλα τα ειδικότερα όπως σας προανέφερα που αναφέρονται στην απόφαση και να μην κουράζουμε τον κόσμο. Αυτές ήταν οι δύο βασικότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βέβαια εγκρίθηκαν και οι προϋπολογισμοί των δύο νομικών προσώπων, του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, του ΚΕΠΑΠ, και του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, με πρόεδρο τον κύριο Σταματάκη, το πρώτο με πρόεδρο τον κύριο Λαμπρινό. Οι προϋπολογισμοί ήταν προϋπολογισμών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής 4.107.000 ευρώ και του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος προϋπολογισμού 2.143.000 ευρώ. Οπότε με την έγκριση από την επικεντρωμένη θα μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα και αυτά τα δύο νομικά πρόσωπα. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαι στη διάθεσή σας για λίγες ερωτήσεις να διευκρινίσουμε κάποια θέματα. Ερώτηση. Και αν θέλετε, πριν, για να μην προκαταλάβω κάποιον, και επειδή ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες και για το χρηματικό του Δήμου από κάποιους υποψήφιους δημάρχους που έχουν ανακοινώσει να ασχοληθούν στις εκλογές, από κάποιους δημοτικούς συμβούλους και από κάποια μέσα ενημέρωσης. Το ταμείο του Δήμου σήμερα είναι 10.700.000, ημερομηνία 3 Ιανουαρίου, έχω τα στοιχεία, 10.700.000 ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι σε όψεως και τα υπόλοιπα είναι σε προθεσμιακούς λογαριασμούς. Αυτά γιατί δεν πρέπει να αποπροσανατολίζεται τον κόσμο με το αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν λεφτά, πόσα είναι, πού πήγαν, τι κάναν. Όταν λέμε συγκεκριμένα νούμερα, ξέρετε αυτό το παιχνίδι παίχτηκε και στις αρχές του 2010. Γενάρης του 2010, Γενάρη του 2014 είμαστε τώρα, πάλι τα ίδια έλεγαν. Δεν είναι τόσα τα λεφτά και τι θα αφήσουν στο τέλος κτλ. Κτλ. Απεδείχθηκε ότι το Γενάρη του 2010 είχαμε γύρω στα 8 εκατομμύρια και έλεγαν ότι είναι πολλά. Στο τέλος του 2010, μετά τις εκλογές, το ταμείο ήταν 7,5 με 8 εκατομμύρια. Αυτά αποδεικνύονται από τους απολογισμούς και τους ισολογισμούς του Δήμου Κορινθίου. Δεν είναι λόγια του αέρα. Τώρα λοιπόν σας λέω ότι το ταμείο είναι κοντά 10.500.000 ευρώ στρογγυλό και δεν θα πέσουν. Ήδη πληρώθηκαν όλα τα εντάλματα του 2013. Κατά συνέπεια, ας μην ανησυχούν κάποιοι για το Δήμο Κορινθίων. Μακάρι να ήσαν όλοι οι Δήμοι. Και βλέπετε ότι κάθε Τρίτη δημοκρατούμε δύο έργα και έργα πολλά εκτελούμε και μακάρι να μπορούσαμε να εκτελούσαμε περισσότερα. Αυτά τα χρήματα τώρα που είναι στο Ταμείο του Δήμου δεν είναι στον αέρα, είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς. Άλλα χρήματα είναι για αποδοχές προσωπικού, άλλα χρήματα είναι για έργα, άλλα χρήματα είναι για προμήθειες. Όλα, μα δεν είναι δυνατόν να μην είναι όλα τα χρήματα σε κωδικούς. Από εκεί και πέρα, χρήματα πάντα θα υπάρχουν στη διάθεση του Δήμου, είτε με οφειλές, είτε με υποχρεώσεις, είτε με απαιτήσεις. Είτε από τους κεντρικούς, δηλαδή να πάρουμε τα έσοδα, ο Δήμος. Σήμερα θα πάρει έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Θα πληρώσουν κάποιοι δημότες, τα δημοτικά τους τέλη. Από την άλλη, θα έχει έξοδα, θα πληρώσει κάποια εντάλματα. Αυτά πάντα έτσι θα κυλάει, όπως είναι μια επιχείρηση. Και απορώ από κάποιους που είναι υποψήφοι και λένε τέτοια πράγματα τα οποία είναι αστεία. Είναι αστεία. Το ταμείο του Δήμου, όπως και μια επιχείρηση, πάντα θα υπάρχει και όσο πιο εύρωστο είναι, τόσο πιο ικανός. Και πιο ικανή θα είναι, πιο ικανός θα είναι ο Δήμος, πιο εύρωστος θα είναι ο Δήμος και εύρωστη επιχείρηση. Και όσο θα διαρκεί ο χρόνος, θα κυλάει ο χρόνος, τόσο θα έχουμε απαιτήσεις, τόσο θα έχουμε και υποχρεώσεις. Αυτή είναι η οικονομική ροή μιας επιχείρησης, ενός νομικού προσώπου του Δήμου Κορινθίων, αν θέλετε. Κατά συνέπεια, αν ασχοληθούν με το ίδιο θέμα πάλι, γιατί νομίζω ένας από εσάς το ανέφερε σε μια συνέντευξη που άκουσα,
ότι το 2010 αρχές ασχολήθηκαν με το νερό και με το Ταμείο του Δήμου. Ας ασχοληθούν πάλι με το Ταμείο του Δήμου. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Στη διάθεσή σας. Από μια ερώτηση όμως ο καθένας για να τελειώσει. Μια κοινά αυτός που ναι. Το ανέφερες. Ερωτήσεις. Πρώτον, στο ΤΑΙΠΕΔ δεν έπρεπε να είχατε πάρει ένα τηλέφωνο πόσο κοστολογείται αυτό το πράγμα, ώστε να ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο πόσο κοστολογείται. Γιατί αν είναι 50, 100, 200, 300.000 ευρώ, τουλάχιστον ξέρουμε το φιλέτο της Κορίνθου πόσο το κοστολογεί το ελληνικό κράτος. Και αν θα έρθει κάποιος μάγκας και να το πάρει βιλ παρά, μήπως χάσουμε την ευκαιρία να το πάρουμε σαν Δήμος και να το αξιοποιήσουμε όπως θα έπρεπε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι όσον αφορά τα χρήματα που λέτε. Τα χρήματα αυτά που έχει ο Δήμος είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή έπρεπε να είναι για έργα, είναι για έργα, είναι για έργα που θα ψηφιστούν. Πρέπει να αποδίδουν τις δημότητες και όχι να υπάρχει καβάτζα. Βέβαια, καταλαβαίνω αυτό, συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι πρέπει να κρατιέται ένα ποσό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορούν να εκταμιεύονται για να πληρώνονται μισθοί, να πληρώνονται οι υποχρεώσεις του Δήμου. Αλλά απ' την άλλη, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα κουμπαρά είναι λάθος. Τελειώσατε. Πάμε από το δεύτερο. Πάμε από το δεύτερο. Η νομοθεσία προβλέπει. Και ελπίζω να γίνει κατανοητό. Βλέπω όμως ότι το παιχνίδι πάλι πάει στο ταμείο. Δεν πειράζει, καλό είναι για μας. Το ταμείο του Δήμου. Το ταμείο του. Αμφισβητήθηκε και αυτό, κύριε Τσαρμπέ. Αμφισβητήθηκε και αυτό, αν υπάρχουν. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα νούμερα. Σας είπα είναι σε όψεως, σας είπα και σε προθεσμία. Ας πάψουν λοιπόν. Δεν θέλουν να πάψουν. Κακό το κεφαλίου τους. Λοιπόν, ένα. Αυτό το ποσό είναι καθαρό ή είναι. Όχι κύριε Τσαρμπέ, δεν αμφισβητείτε. Μπας κάνατε την ερώτηση. Κάνατε την ερώτηση, πάρτε την απάντηση. Η απάντηση είναι μία. 10.500.000 ευρώ στο Ταμείο του Δήμου. Δεύτερο, από την νομοθεσία προβλέπεται υποχρεωτική δέσμευση χρημάτων για δύο μισθοδοσίες του προσωπικού του Δήμου. Αυτά συνήθως είναι γύρω 1 με 1,5 εκατομμύριο. Πάντα είναι αυτό. Δεύτερον, τρίτον, τα χρήματα σας είπα ότι όλα είναι σε κωδικούς. Μα αν είναι κωδικός της καθαριότητας στον κωδικό 20, αν είναι κωδικός της σίδερου στον κωδικό 25, αν είναι στην υπηρεσία διοικητικών που είναι για απαλωτριώσεις κλπ, αν είναι στην υπηρεσία των αγορών, αν είναι στην υπηρεσία της άρδευσης, είναι όλα ανταποδοτικά. Ανταποδοτικά με την έννοια ότι έχει σε συγκεκριμένους κωδικούς. Σήμερα έχουν δημοπρατηθεί έργα πάνω από 10 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να δημοπρατιούνται έργα χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα στον προϋπολογισμό του Δήμου, στο ταμείο, όχι στον προϋπολογισμό. Γιατί προϋπολογισμό μπορεί να είχα 100 εκατομμύρια και ταμείο να είχα 10, να μην είχα λεφτά και να δημοπρατούσα έργα στον αέρα και θα έφτανε η ώρα να εκτελείται το έργο και ο εργολάβος να μην πληρώνεται. Και τότε θα πηγαίναμε κατηγορούμενοι. Έτσι δεν είναι. Κατά συνέπεια λοιπόν, τα χρήματα που είναι στο ταμείο του Δήμου και τα οποία παίρνουμε αρκετούς τόκους. Για το καλό του Δήμου, από αυτήν τη Δημοτική Αρχή παλιά δεν γινόταν να το ξέρετε, ήταν σε ένα έντοπο όψεως με απειροελάχιστο επιτόκιο. Είναι λοιπόν εξασφαλισμένα για τα έργα που δημοπρατούνται. Δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Με την εκτέλεση του έργου πληρώνεται το έργο. Μπαίνουν νέα χρήματα στο Ταμείο του Δήμου και στον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, δημιουργείται νέος κωδικός εσόδων, δημιουργείται νέος κωδικός εξόδων και δημοπρατείται νέο έργο. Δεν μπαίνουν νέα χρήματα, δεν δημοπρατείται νέο έργο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κατανοητό αυτό. Πάμε στο δεύτερο με το ΤΑΙΠΕΔ. Πρώτον, λέχθηκε πως ο Δήμος Κορυφαίων δεν το είδε. Γιατί ποιος το είδε? Ο κύριος Ζάρος. Μισό λεπτό. Κόρυθος έχει 60.000 κατοίκους. Μήπως έχετε την ιδέα ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή που είμαστε εδώ, ότι έχουν κάνει στρατιά συμβούλων που όλη την ημέρα είναι στα ίντερνετ και παρακολουθούν τα ΤΑΙΠΕΔ και... Όχι κύριοι, δεν το είδαμε. Δεν είμαστε ούτε χωροφύλακες, ούτε αστιφύλακες να παρακολουθούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι σκέφτεται ο κάθε υπουργός, τι σκέφτεται το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν το είδαμε και δεν ήταν υποχρέωσή μας. Και δεν το είδε και κανένας Κορύνθιος. Το είδε όπως λέτε ο κύριος Ζάρος, ο οποίος το μετέφερε σε εσάς. Έτσι δεν είναι? Δημοσίωστε. Γιατί τα άκουσα από κάποιους δημοτικούς συμβούλους ότι στην δημοτική. Ορίστε. Δημοσίωστε. Και ο Ζάρος για μέσα του Facebook και τη σελίδα. Αυτό λέω. Μα δεν λέω εγώ τώρα. Το ανέφερε ο κύριος Ζάρος, ένας μη δημότης Κορίνθου. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Πώς το είδε δεν ξέρω. Και το μετέφερε
στον αγαπητό φίλο του Θήμιο. Ναι, έτσι δεν είναι. Γενικά το μετέφερε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω την κριτική στη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν το είδε η Δημοτική Αρχή. Τι είναι η Δημοτική Αρχή? Με ένα όπλο να παρακολουθεί τα ίντερνετ κάθε μέρα ποιος μπαίνει, τι κάνει ο Υπουργός, ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας. Από ποιον να έχει ενημέρωση, κύριε Τσαρμπέ? Δεν ξέρω. Από ποιον να έχει, από τον κύριο Ταϊπέδ? Τι, για σοβαρευτούμε τώρα λίγο να λέμε πράγματα που στέκουν και πράγματα που δεν στέκουν. Μας κάσει και τίποτα. Πάμε. Είναι πιθανό. Είναι πιθανό με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Και... πάμε παραπέρα τώρα, ναι, και να σου απαντήσω ευστόχως στο ερώτημά σου, αγαπητέ Θήμιο. Για να μάθουμε την τιμή. Θα κάνουμε τις ενέργειες. Να είσαι σίγουρος για κάτι όμως. Ότι δεν θα μας πούνε ποτέ τιμή. Δεν θα σου πούνε ποτέ τιμή ότι αυτή είναι εκεί. Πείτε ότι ήταν επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει στο Δήμο. Δεν θα, όχι όχι στον Δήμο. Στον οποιονδήποτε μάχη. Δεν θα πάρεις σαν Δήμος να τους πεις ότι ξέρεις, ενδιαφέρομαι, πόσα θέλεις. Θα σου πούνε, παιδιά, είναι ανοιχτός διαγωνισμός. Ελάτε να δώσετε προσφορά. Δεν θα σου πούνε τιμή. Αυτοί έχουν κάνει τις εκτιμήσεις τους, τα έχουν υπολογίσει τα μνημόνια, τι θα βάλουν, τι δεν θα βάλουν, και δεν θα μου πούνε ότι θέλω 50 εκατομμύρια ή 100 εκατομμύρια για αυτό το ακίνητο. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, ποιος δεν θα το ήθελε το οικόπεδο? Δεν υπάρχει κανένας Κορίνθιος που να μην το ήθελε. Που βλέπει Σαρωνικό και Κορινθιακό. Ποιος Κορίνθιος δεν θα το ήθελε να παραχωρηθεί στο Δήμο? Κανένας. Είτε να τα αγοράσει, είτε να παραχωρηθεί. Άμα μας παραχωρηθεί, πήραμε και την απόφαση να κάνουμε όποια προσπάθεια και με τους βουλευτές. Αμφιβάλλω αν θα έχουμε αποτέλεσμα, εμείς πρέπει να το κάνουμε όλο. Να πάμε, άντε το αγοράζουμε. Να το αγοράσουμε. Μα είναι δυνατόν να πάμε να το αγοράσουμε με 1 εκατομμύριο ευρώ αυτό? Εσείς τι λέτε? Αύριο το πρωί το πήραμε, αν είναι έτσι. Αύριο το πρωί, όπως σας το λέω, να δώσουμε προσφορά εμείς για 1 εκατομμύριο ευρώ, θα το πάρουμε. Παραπάνω δεν αντέχει ο προϋπολογισμός του Δήμου. Πάντως δώσατε 700.000 ευρώ για την πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Συγγνώμη. Έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο 700.000 ευρώ για την πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Ποιος το είπε αυτό? Τι είναι αυτά τα λόγια? Πόσο σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να λέτε τέτοιες κουβέντες. Φέρτε τα στοιχεία να μας πείτε ότι η πλατεία δεν κόστησε τόσο. Πολύ λιγότερο. Πόσο. Να μην λέτε λόγια στον αέρα. Να μην λέτε λόγια στον αέρα. Μαζί με τις απολυτρώσεις πόσο κόστησε? Όχι κύριε, δεν στήχησε τόσο. Δεν στήχησε τόσο. Αλλά και να στήχιζε, δηλαδή τι σημαίνει, δεν θα πάω εγώ στον Αγιώργη ή στην Αγιάννα ή στην Παθαρίστρα να κάνω πλατεία ή γήπεδο για να πάω να πάρω το πεδίο βολής? Έτσι το κρίνεται, είναι πολιτική. Ελάτε εδώ στις δημοτικές εκλογές, οι υποψήφοι δήμαρχοι να πούν, κύριοι, δεν θα κάνουμε κανένα έργο στο Δήμο Κορινθίων, θα πάμε να πάρουμε το πεδίο βολής. Ας το πούνε ελεύθερα. Δημοτικές εκλογές έχουμε, ελευθερία, δημοκρατία, πολίτες θα κρίνουν. Εμείς λέμε όχι. Αν μας παρισσεύουν από τα 10.500 ένα εκατομμύριο ευρώ και κάτι παραπάνω, θα δούμε πού είναι τα κονδύλια. Πολύ ευχαρίστως θα δώσουμε προσφορά και θα το πάρουμε, αν δεν μας το παραχωρήσουν. Εμείς επιμένουμε. Παραπάνω δεν βαστάει ο κουμπαράς. Και να μην λέμε λόγια του αέρα. Ποιος δεν θα το ήθελε? Όχι, λογικά μιλάνε. Άλλη ερώτηση. Για τα 10.500, συγγνώμη. Μπορούμε να ξέρουμε κωδικό και ποσάσουμε στο κωδικό 20 το νερό, παράδειγμα, τόσα χρήματα, κωδικό 35 τόσα, αναλυτικά τα 10.500. Είναι αναποδικούς. Άμα ρωτήσουμε την υπηρεσία. Δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, τώρα. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάποια στιγμή. Βεβαίως. Να ξέρουμε δηλαδή πού έχουν δρομολογηθεί. Κύριε Σταυρέλη, εγώ θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Ναι, το πρώτο είναι πώς μπορεί να παίρνετε μια διαφορετική απόφαση από το ΦΟΣΤΑ, να προτείνετε αλλαγή χώρου ενώ ξέρετε ότι δεν γίνεται. Είναι de facto η ιστορία αυτή. Και το δεύτερο σοβαρότερο για μένα. Έχει προκύψει εδώ και 10 μέρες ένα θέμα με τις προσλήψεις της UNESCO. Των 26 ατόμων από το Δήμο Κορινθίων ή από την UNESCO, θα μου πείτε εσείς. Εχθές ακούσαμε ότι ανακοινώθηκε στις 14 του μηνός Αυγούστου, που εκείνη την ημέρα η Ελλάδα είναι κάτι σαν τα Χριστούγεννα, σαν το Πάσχα, σε μια εφημερίδα κορινθιακή, η οποία βγάζει, και καλά κάνει βέβαια, μόνο πληστηριασμούς και τίποτα άλλο, η εφημερίδα αυτή δεν εμφανίστηκε πουθενά. Για πρώτη φορά ο Δήμος Κορινθίων, που στέλνει 40 mail την ημέρα, ακόμα και για το πιο μικρό που κάνετε, και καλά κάνει και το στέλνετε, και μπράβο σας και μας ενημερώνετε, αυτό δεν ενημερώθηκε κανείς. Δοθήκανε 36 συνεντεύξεις και επράφησαν 26 άτομα. Εκ των οποίων τα 10 είναι παιδιά ή ανήψια συμβούλων. Μάλιστα. Τελειώσατε. Το πρώτο που είπαμε. Είναι γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στο φως, δεν καμία θέση. Δεν αυτό πώς το λέτε εσείς, το ξέρετε δεν μπορεί να αλλάξει? Το ξέρω. Εγώ σας λέω ότι αλλάζει. Το λέω, το ξέρω. Ακούσατε λοιπόν χθες τον αξιότιμο αντιδήμαρχο, τον κύριο Χασικίδη. Δεν ξέρω, είσαστε συνεδρίες. Ούτε είπε εφθαρσός. Μίλησε με τον κύριο Αγραφιώτη, τον εκπρόσωπο της εταιρείας, και λέει ότι αυτή είναι η μελέτη. Από εκεί και πέρα θα το δούμε. Βεβαίως θα το δούμε. Και σας λέω ότι θα γίνει. Τι δεν αλλάζει.
Ο Θεός δεν αλλάζει μόνο. Ο Αλλάχ να λέγεται Χριστός και ο Χριστός Αλλάχ. Τα πάντα αλλάζουν. Δεν είναι και κάτι παράλογο αυτό. Έτσι, αυτό βολεύει όλη την Κορινθία, όλη την Κορινθία, να το φέρουμε στην πόλη της Κορίνθου, όχι για λόγους περιβάλλοντος που λέμε τώρα. Μιλάμε για 10.000 χιλιόμετρα το μήνα διαφορά. Είναι όμως σε κατοικημένη περιοχή. Πού, δεν είναι καθόλου κατοικημένη. Σας είπα ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόλλημα. Θέλει 3 στρεματάκια. Τα βρίσκουμε, δεν θα είναι αρχαιολογικός ο χώρος, δεν θα είναι νατούρα, δεν θα είναι σχέδιο πόλης, δεν θα είναι οικισμός, δεν θα είναι τίποτα. Μην ανησυχείτε γι' αυτό, θα το έχουμε σε πλήρη δράση και θα το θέλει και η εταιρεία. Πριν φύγετε από αυτό, αυτό που είπε ο κύριος Χασικίδης προφορικά που συζήτησε με τον κύριο Γραφιώτη, μπορεί να υπάρχει γραπτός ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν προτείνει ο Δήμος Κορινθίων ένα χώρο πιο κοντά? Όχι, ούτε το θέλουμε, ούτε μπορεί να υπάρξει. Και γιατί να μην υπάρξει, θα σας πω εγώ. Εμείς κάνουμε μια πρόταση. Ακούστε, ακούστε για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Και να επανέλθω, Νίκο, μετά στο δικό σου. Υπάρχει μια μελέτη. Ακούστηκε από πολλούς. Γιατί δεν ρωτηθήκαμε? Μια πρόταση, κύριοι, έφερε η Τέρνα. Μία πρόταση. Αυτή είναι η ερώτηση. Και κάναμε 2 ώρες για να πούμε ναι ή όχι στην πρόταση. Φανταστείτε να ερχόταν στο Δήμο Κορινθίων και στον κάθε Δήμο, σε όλους τους Δήμους της Πελοποννήσου και να του λέγανε, πείτε μας πού θέλετε να τα πάμε το εργοστάσιο 1, πού θέλετε να πάμε το σταθμό μεταφόρτωσης. Σε μία πρόταση δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Θα ερχόταν και μας λέγανε από την αρχή πού θέλετε. Για μένα πολύ καλά πράξανε. Και βρήκαν 2 λύσεις. Η μία ήταν αυτή. Και λέω λοιπόν τώρα, από ποιον θα τα πάρουν τα σκουπίδια? Από τον Δήμο Κορινθίων και από τους Δήμους τους υπόλοιπους της Κορινθίας. Ναι, αυτοί θα του δώσουν το προϊόν. Αν δεν του δώσει αυτό το προϊόν, από πού θα το πάρει? Την εταιρεία την ενδιαφέρει να μπουν στην πόρτα της, το εργοστάσιο που θα κάνει εκεί που θα κάνει, τόσα σκουπίδια. Αν τα σκουπίδια θα είναι από το σταθμό μεταφόρτωσης που θα λέγεται Σπαθοβούνι, ή σταθμό μεταφόρτωσης που θα λέγεται Κόρινθος, ή Λουτράκι, ή Κιάτο, ή ποσό στην απασχολή. Ποσό στην απασχολή. Απλώς η μελέτη απλώς, αλλάζει ανάλογα με την τοποθεσία. Δεν, ναι, τα στοιχεία αυτά που θα πάμε, το προανέφερα, μην επανέρχεστε τα ίδια και είπα, δεν θα είναι αρχαιολογικός, δεν θα είναι νατούρα, δεν θα είναι σχέδιο πόλη, μα δεν θα είμαστε τρελοί εμείς να πάμε να διώξουμε αυτό το σημείο. Εμείς είπαμε ναι στη μελέτη. Για να μην δώσουμε καμία αφορμή στην εταιρεία να πει αύριο μεθαύριο οι Δήμοι αντιδρούν ακόμα και στους σταθμούς μεταφόρτωσης. Γιατί ο σταθμός μεταφόρτωσης, το ξαναλέμε στους συμπολίτες μας, δεν είναι απολύτως τίποτα. Είναι όπως πάμε και αδειάζουμε τα πορτοκάλια στο πεδίο βολής, αν έχετε δει, που μεταβιβάζονται από τα αγροτικά στις μεγάλες συνταλίκες και τα πάνε στη χυμοποιία στην Αργολίδα. Εκεί έχει ένα σιλό, αδειάζει το απορριμματοφόρο, κλειστό το απορριμματοφόρο, αδειάζει, φορτώνεται σε ένα κοντέινερ. Ένα κοντέινερ παίρνει 3, 4 ή 5 απορριμματοφόρα και φεύγει και θα πάει στην Τρίπολη, στο χώρο που θα γίνει το εργοστάσιο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ούτε εγκατάσταση. Ούτε εγκατάσταση. Και μας έδειξε ο κύριος Μελέτης ο Αντιδήμαρχος, έκανε μια πολύ ωραία δουλειά από 15 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Από την Κηφισιά, το Μαρούσι, την Πτολεμαϊδα, τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πόσα μέρη ανέφερε τον Άλυμο, δεν τα θυμάμαι τώρα, με φωτογραφίες, πού ακριβώς ήσαν. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις τώρα, χωρίς λόγο. Να πάμε στην UNESCO. Όλο το θέμα από την αρχή. Γιατί είμαστε τόσο καθαροί που δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. 29 Γενάρη του 2013 ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί ένας Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει να είναι και υποψήφιος δήμαρχος, λέει δεν ήξερε τίποτα, δεν ήρθε ποτέ στο θέμα. Άμα δεν διαβάζουμε τα θέματα ή ψηφίζουμε χωρίς να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, ο καθένας παίρνει την ευθύνη του. 29 Γενάρη, παρόν αυτός ο Δημοτικός Σύμβουλος. Εντάξει, ένα. Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων και του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής για τον κύριο Κιζερλή. Για να ξέρει ο καθένας τι λέει υπεύθυνα στους πολίτες. Δεύτερο, το πρόγραμμα αυτό δεν το κάνει ο Δήμος Κορινθίων. Το κάνει η UNESCO, ένα μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, οργανισμός, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990. Εμείς τώρα θυμηθήκαμε να παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια προγράμματα. Καλό είναι. Σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής. Η ανακοίνωση δεν έγινε από το Δήμο Κορινθίων. Η πρόσληψη δεν έγινε από το Δήμο Κορινθίων. Αυτά ξεκάθαρα. Είδατε κάποια απόφαση Δημάρχου? Είδατε καμία ανακοίνωση Δημάρχου? Πάμε παραπέρα στο ζητούμενο.
Προσλήφθηκαν 25 άτομα. Ναι. 26. Μας είπε λοιπόν ένας δημοτικός σύμβουλος ότι τα περισσότερα παιδιά δημοτικών συμβούλων. Και ανήψη. Δημοτικών συμβούλων δεν είπε ανήψη. Εγώ λέω ό,τι είπε, την άκουσα τη συνέντευξη. Περισσότερα παιδιά δημοτικών συμβούλων. Είναι ένα παιδί δημοτικού συμβούλου και μάλιστα της μειοψηφίας. Δεν χρειάζεται από το όνομα. Θεωρείτε ότι είχε τη δύναμη ο Αλέκος ο πνευματικός να βάλει το παιδί του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας και δεν μπορούσε να βάλει το παιδί του Σταυρέλη, παρένθεση. Κάποιοι είπαν ότι και ο Σταυρέλης έβαλε τα παιδιά του. Και σε αυτή την αθλειότητα, τα παιδιά μου εμένα εργάζονται στην Πάτρα. Τα δύο, το άλλο είναι φοιτήτρια στην Πάτρα. Παρένθεση. Κάποιος είπε ότι έβαλε την κόρη του Κεφάλα. Και έκανε και παρένθεση μάλιστα στη συνέντευξη που έδωσε κύριε Νικολόπουλε, το θυμάστε καλά. Κεφάλα, ξέρω τι λέω, Κεφάλα Μαρία, και σταματάει εκεί και λέει κόρη του συμβούλου. Απάντησε χθες το βράδυ ο δημοτικός σύμβουλος. Μαρία Κεφάλα, είμαι ευτυχής που έχω την κόρη μου, πια είναι φοιτήτρια στο δεύτερο έτος νομικής στη Θεσσαλονίκη. Καμία σχέση. Κανένα άλλο παιδί δημοτικού συμβούλου δεν έχει μπει. Και να κάνω και μια παρένθεση. Για το παιδί του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας που έχει μπει, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπει. Δηλαδή έχει τα προσόντα το κορίτσι και επειδή ο πατέρας της είναι δημοτικός σύμβουλος, εάν μπήκε και δεν είχε τα προσόντα, να το καταγγείλεται ευθέως. Εάν είχε τα προσόντα, γιατί να μην μπει. Είναι της μειοψηφίας. Πλειοψηφία κανένας. Δημοτικός σύμβουλος. Πάμε παραπέρα. Όλα, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Μερικά παιδιά ακούστηκαν ότι είναι ανήψια, συγγενείς κλπ. Λέμε ονόματα. Ακούστηκε Μουρούτσος. Καμία σχέση. Γιώργος Μουρούτσος. Λέω ονόματα, εγώ δεν με ενδιαφέρει, γιατί είμαι ευθύς. Καμία σχέση ούτε καν έκτος συγγενής. Ακούστηκε Οικονόμου. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ποιο άλλο, πείτε μου ένα άλλο όνομα να θυμηθώ. Πείτε μου, 25. Ένα δημοτικού συμβούλου. Πάμε στα 24. Για όνομα του Θεού. Πάμε και στη δημοσίευση που είμαστε. Ένα-ένα τα θυμάμαι. Η δημοσίευση την έκανε η UNESCO. Μα η UNESCO είναι. Ο Δήμος δεν πήρε λεφτά, δεν πληρώνει λεφτά. Δεν έκανε πρόσληψη. Δεν έκανε ανακοίνωση. Κύριε Σταυρέλη, να σα διακόψω. Δηλαδή η UNESCO είναι και στην Κόρυθο. Να σα διακόψω λίγο. Γιατί τα λέτε όπως πρέπει, όπως θέλετε. Όπως θέλετε. Όπως είναι, τα λέω. Ναι. Με δηλαδή, το όνομά του. Στην Κορυνθία η μόνη εφημερίδα που υπάρχει ήταν αυτή για να πάρει τη διαφήμιση, μάλλον την ανακοίνωση. Δεν υπήρχε άλλη μέρα και μάλιστα στις 14 Αυγούστου. Οι εφημερίδες, οι ημερήσιες στην Κόρυνθο. Είναι τέσσερις. Τέσσερις είναι. Δύο ξέρω εγώ. Τέσσερις ποιες είναι. Είναι δύο. Ημερήσια Κορύνθου και η Κορυνθιακή ημέρα. Το σήμερα και η πρωινή τι είναι. Δεν το ξέρω αν είναι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες. Πολύ ωραία. Αυτό καμία αντίρρηση. Αν είναι έτσι, δεν είναι καμία αντίρρηση. Και αν έχουν τις προϋποθέσεις του νόμου. 100%. Πολύ ωραία. Δίνεται διακήρυξη. Ωραία, δηλαδή, επειδή πήγε στην Κορυνθιακή ημέρα, πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πήγε 14 του μηνός. Ναι. Πόσες ημέρες έβαλε. Δεν υπάρχει. Ναι, γιατί το άκουσα, το είπε χθες ένας δημοτικός σύμβουλος. Εγώ δεν το είπα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα δημοτικός σύμβουλος. Όχι, εγώ δεν απαντάω. Εγώ απαντάω τι λένε, εγώ πολιτικός είμαι. Ο δημοτικός σύμβουλος δεν με αφορά εμένα. Ναι. Με αφορά εμένα. Εμένα προσωπικά. Και ρωτάω, είναι δυνατόν να ήταν μόνο 36 παιδιά αυτά που μάθανε, γιατί 36 δεν ξέρω. 36 αιτήσεις τα κάνανε υποθέτω. Ναι, είναι δυνατόν όταν εδώ για 500 ευρώ πεντάμινο πάνε 50.000 και για 740 δίχρονο με προέκταση 7 χρόνου πήγανε 36. Δεν σας προβληματίζει δηλαδή. Όχι, καθόλου δεν με προβληματίζει. Διότι. Ακούστε τώρα, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω μαθήνα να μιλάω έτσι. Κάνατε την ερώτηση, θα παίρνετε την απάντηση. Σας ακούω. Σας είπα πεντακάθαρα τι κρύβεται. Τι κρύβεται από πίσω, προσπαθούν κάποιοι να κάνουν παιχνίδι, να κάνουν σπέκουλα. Εγώ τέτοια δεν τα δέχομαι, σας τα είπαμε το όνομά τους. Κάναμε τα πάντα, είναι όλα σε πλήρη διαφάνεια. Ο Δήμος πού εμπλέκεται, γιατί αυτή είναι η ουσία. Όταν κάτι δεν γίνει, προσπαθούμε να βρούμε κάτι άλλο. Όταν βλέπουμε ότι έχει δημοσιευτεί, λέμε α, δεν ήρθαν πολλά παιδιά. Όταν βλέπουμε ότι ήρθαν πολλά παιδιά, λέμε γιατί δεν τα πήρατε. Μα και από αυτούς τους 36 που ήρθαν, ακούω και παράπονα. Ακούω παράπονα. Τώρα, αν ερχόντουσαν 56, θα ακούσαν περισσότερα παράπονα. Τι να κάνω, αυτά ρωτήστε τους αρμοδίους. Γιατί πήγε στην Κορυνθιακή ημέρα και δεν πήγε στην ημερήσια ή στην πρωινή ή στο σήμερα. Και τι θα γινόταν δηλαδή. 36 ερχόντουσαν, 56. Αν ερχόντουσαν, δεν το ξέρω. Και τι προϋποθέσεις. Ξέρω μια προϋπόθεση ότι ήταν μέχρι 30 ετών ηλικία. Άλλες δεν τις γνωρίζω, δεν έχω ασχοληθεί. 30 ετών και πτυχίου και σε κάποιο συγκεκριμένο επαγγελματίες. Πολύ ωραία, ωραία. Τι θα άλλαζε.
βρεφοκόμενη διαγωγή. Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Λειτουργήσαμε με διαφάνεια. Βλέπετε κάτι μεμπτό. Γιατί κάναμε ένα θέμα βουνό. Βουνό. Τα παιδιά των δημοτικών συμβούλων. Ενός δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας και αφού είχε τα προσόντα καλά έκανε και μπήκε. Της μειοψηφίας. Πλειοψηφία κανένας. Έχει κανένας να υποβάλω τώρα την παρέτησή μου, να μου πει κάποιος. Εγώ αύριο το πρωί να υποβάλω την παρέτησή μου, πει το παιδί του τάδε δημοτικού συμβούλου μπήκε. Το ανοίξει. Το ανοίξει, δηλαδή τι να κάνω κι εγώ όταν έχω 7 παιδιά η μάνα μου μέσα στην πόλη της Κορίνθου, μιλάμε για τόσα ξαδέλφια και τόσα δεύτερα ξαδέλφια και τόσα τρίτα ξαδέλφια και ανήψια. Τι να κάνω, έχω και 1500 ψηφοφόρους. Σημαίνει ότι αυτοί δεν είναι συγγενείς. Να του πω του παιδιού, ξέρεις φίλε μου, ξέρεις ανήψε μου, ξέρεις ξαδελφέ μου, δεν μπορείς να μπεις επειδή είμαι εγώ ο θείος σου. Και πόσοι και αυτό να το πάρουμε, πόσοι είναι στους 25. Μην προσπαθείτε παιδιά να δημιουργήσετε εντυπώσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Να ξέρετε ότι είμαι πολύ ευθύς και σε αυτά τα θέματα είμαι και καυστικός. Ο πρώτος που θα φώναζε θα ήμουν εγώ. Τώρα, τίποτα άλλο. Εσείς έχετε δίκιο να τα λέτε τώρα αυτά. Γιατί πρώτον δεν υπάρχει αντιπολίτευση να τα έβγαζε αυτά πιο νωρίς. Δεύτερον ότι το γεγονός... Μην τους υποτιμάτε κύριε Τσάρλ.